πολύ σημαντική. Αλλά από ό,τι ακούμε τώρα, πρέπει να ήξερε τα πάντα. Ήξερε τα πάντα, Δημήτρη, ε. Ναι. Εντάξει, και το που έπαιρνε την τελευταία ήταν, νομίζω και αυτό τον συντήρησε. Από το να κάτσει, δηλαδή, είχε το σπίτι του το τελευταίο διάστημα, ήταν ανοιχτό για οποιονδήποτε. Ξέρεις, το είδε σαν... Εντάξει, είχε βέβαια την ελπίδα πάντοτε, αλλά... Εντάξει, εσύ πότε τον είδες τελευταία φορά τον Σάκη? Πριν 10 μέρες περίπου. Α, πριν 10 μέρες. Και τι, δηλαδή, τον είδες μετά, αφού είχε σταματήσει τις εμφανίσεις στον Καγκαντίν? Ναι, εντάξει, ήταν αδύναμος πολύ τελευταία. Ήταν αδύναμος. Ναι. Είχε καταλάβει ότι πλησιάζει το τέλος ή ακόμα έκανε χαβαλέ και τα λοιπά? Εντάξει, ναι, πάλι με θάρρος το αντιμετώπιζε. Αδύναμος γιατί, εντάξει, είναι παιδιά μεγάλο αυτό. Είχε κάνει τόσες χημοθεραπείες, εξαντλεί το οργανισμό. Δεν αντέχει. Ναι. Έκανε χιούμορ, δηλαδή ακόμα και αυτές τις τελευταίες μέρες έκανε χιούμορ, ας πούμε. Ναι, 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 ναι. Αυτό, νομίζω, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εντάξει, έχει κάνει και μια ζωή ο Σάκης γεμάτη που όλοι δεν τη ζήλευα. Χρειαζόμαστε 5 ζωές για να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Ναι. Αν μπορεί να το πει κανείς αυτό, ξέρω εγώ, αν είναι παρήγορο δηλαδή. Αλλά και ο ίδιος το αντιμετώπισε σλό, δηλαδή το αυτό εμένα μου έρχεται τώρα. Δηλαδή, το φαντάζομαι, ας πούμε, να είναι κάπου και να προσπαθεί να οργανώσει μια πλάκα για το συγκεκριμένο θέμα κι αυτό. Μάλιστα. Ήταν δηλαδή πάντα και στη ζωή και μεσά στους φίλους του, ήταν πάντα αυτό που βλέπαμε και εμείς μέσω των εμφανίσεών του στην τηλεόραση, στο έτσι, θέατρο. Ακριβώς, πάντα ακριβώς. Χαβαλές, πάντα πλάκα, πάντα χιούμορ. Έτσι ακριβώς, ναι. Αλλά τι να κάνουμε, μερικά πράγματα δεν αλλάζουμε. Δεν είμαστε. Μάλιστα. Εντάξει, ξέρω εγώ. Αλλά με ένα περίεργο τρόπο δεν μπορώ να το εκφράσω, παιδιά, αλλά. Εντάξει, και ο ίδιος είχε μια αισιοδοξία, τον έλεγα, δηλαδή καμιά φορά λέγαμε, ρε παιδί μου, ξέρεις τώρα και ειδικά τις πρώτες φορές σου δημιουργείται μια μηχανία, δεν ξέρεις πώς θα αντιμετωπίσεις, αλλά μαθαίνεις ότι... Και να του πεις. Και υπήρχαν περιπτώσεις που ο ίδιος έδινε κουράγιο σε αυτούς που λέγανε, μ' άρεσε, τι έγινε, ας πούμε. Ναι. Και εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, δεν είναι αυτό. Αντί να του δίνετε εσείς, δηλαδή, φίλε του κουράγιο, σας έδινε αυτός. Ωραίος. Ναι, πολλές φορές γινόταν αυτό, που είναι αξιοθαύμαστο, έτσι.